Με χριστουγεννιάτικη πιτζάμα στις 3 Μαΐου και φούλη νησταγμένο πρόσωπο. Μόλις άφησα τον Αλέξανδρο στο σχολείο και πάω να ξεκινήσω τη μέρα μου. Καλημερούδια! Τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τετάρτη 3 Μαΐου για μένα σήμερα και πάω να ξεκινήσω έτσι το vlog. Το vlog. Πήγα να πω vlog μας, γιατί θέλω να. Θα πάω κάπου έτσι και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο να το δείτε. Αυτό δεν έχω ξανακάνει ούτε εγώ και θα δείτε έτσι λίγο για τις πρώτες εντυπώσεις μου. Λοιπόν, ήθελα έτσι πριν. Καταρχάς, κάντε πως δεν βλέπετε το χάος. Μόλις έκανα κάτι ιστορίες, σας έδειχνα στο Instagram κάποιες τσάντες. Και αυτό επικρατεί μετά από κάποιες ιστορίες που κάνω. Δεν ετοιμαστώ. Τα καλλιτικά, χαμός γίνεται. Θα καθίσω τώρα να τα μαζέψω πριν φύγω. Θα σας δείξω και τις τσάντες και εδώ να τις δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Ήθελα να σας δείξω λίγο και το λόσωμό μου τι ωραίο που είναι. Θα σας βάλω link από κάτω. Να πάτε να του ρίξετε μια ματιά. Είναι εξαιρετικό και πανέμορφο και πόσο μου αρέσει εδώ πέρα έτσι που κάνει μπόλικο. Πάρα πολύ ωραίο. Έλατε να σας δείξω και τις τσάντες. Αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου. Θα σας δείξω έτσι λίγο γρήγορα. Κοιτάξτε τι ωραίο λουράκι που έχει. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και φερμουαράκι και φουκούλες μέσα. Λοιπόν, μετά έχει αυτή εδώ, σε αυτό το τέλειο το χρώμα. Δείτε τι όμορφη. Και αυτή έχει φερμουαράκι πίσω. Και μέσα έτσι διάφορα. Βγαίνει και σε μαύρα. Τις έχω φέρει όλες γιατί ήθελα να σας δείξω όλα τα χρώματα. Λοιπόν, δείτε και αυτή εδώ τι ωραία που είναι. Και βγαίνει και σε αυτό το τέλειο το μπεζάκι. Που είναι πανέμορφο και αυτό για τώρα αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ ωραία και αυτή είναι ευρύχωρη, χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα και βγαίνει και σε μαύρη. Εγώ σήμερα θα κρατήσω αυτή εδώ. Τις έχω πολύ αδυναμία γιατί αυτό το λουράκι είναι πάρα πολύ της μόδας, γίνεται χαμός με αυτά εδώ πέρα τα λουράκια στις τσάντες, οπότε θα πάω να αλλάξω τη δικιά μου να γεμίσω αυτή εδώ. Δείτε τι ωραία που είναι φορεμένη. Δείτε αυτό το λουράκι, τι ωραία που δίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το λουράκι της τσάντας. Πάω να αλλάξω τώρα, θέλατε πάμε μαζί. Πάμε να οργανώσω την τσαντούλα μου, αυτά θα πάρω νοήτε. Τρελαίνομαι για αυτό το λουράκι, ήθελα πάρα πολύ μια τέτοια τσάντα με τέτοιο λουράκι, είναι πάρα πολύ της μόδας. Και είναι υφασμάτινο, έτσι, δεν είναι πλαστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έλεγα για το, ήθελα να σας πω για το LPG, το οποίο και εγώ θα πάω να κάνω πρώτη φορά, δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου LPG, γιατί μου λένε όλοι ότι δεν έχεις κυταρίδιδο, δεν έχεις κυταρίδιδο, το πρόβλημά σου είναι χαλάρωση και θες γυμναστική, θες γυμναστική. Χτένα εννοείται. Μια καρτελίτσα λοιπόν εννοείται, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ο πονοκέφαλος καραδοκεί παντού και να σας δείξω και τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Αντισηπτικό, πορτοφόλι έχω βάλει και τα γυαλιά μου. Αυτά, όταν δεν έχεις παιδί, αυτά έχεις μαζί, λίγα και καλά. Λοιπόν, οπότε θα πάω να κάνω LPG, να πάω να το δοκιμάσω, να σας πω τη γνώμη μου, αν πονάει, που δεν νομίζω, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ. Άμα δείτε τώρα τελευταία σε αναζητήσεις στο Google είναι LPG πόνος. Σας έχω πει τη σχέση μου με τον πόνο γενικότερα, οπότε έτσι λίγο τα ψάχνω αυτά πριν. Όλοι λένε ότι δεν πονάει και ότι βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Όπου κοίταξε και στο εξωτερικό κάποια βίντεο που είδα και λοιπά, όλες οι κοπέλες ήταν πολύ ευχαριστημένες από το LPG, οπότε θα πάω να κάνω κι εγώ. Να δω τι διαφορά θα δω και θα σας πω, θα σας ενημερώσω. Καλά, θα σας πάρω και μαζί για ό,τι διαφορετικό μάθω να σας το μεταφέρω. Είμαι κινητοποιημένη στη λεωφόρο Κηφισίας. Το GPS βέβαια μου γράφει ότι θέλω 21 λεπτάκια για να φτάσω. Δεν το λες και πολύ, αλλά μου έχει ανάψει λαμπάκι. Και εγώ με το που ανάβει το λαμπάκι, παθαίνω ότι θα μείνω εδώ. Και πάνω στην Κηφισίας, τώρα στο κατέβασμα, δεν έχει, έχει ένα πολύ χαμηλά. Τι θα κάνω τώρα, έχω αγχωθεί, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πώς έχω αγχωθεί. Τουλάχιστον εκεί πέρα που κλείνω, όταν πηγαίνω στην κυρία Τζούμα, κλείνω σε ένα συγκεκριμένο πάρκινγκ που έχει και βενζινάδικο. Οπότε μπορώ να βάλω εκεί βενζίνη, αλλά θα φτάσω. Αυτό είναι το θέμα, το θέμα είναι να φτάσω. Έφτασα. Αλλά δεν έχω βάλει ακόμα βενζίνη. Τι έγινε, παιδιά. Τι να είναι. Βλέπω όροφος. Και με πάει κάτω, θα τρελαθώ. Ουψ. Τρίτος όροφος. Ευχαριστούμε.
θα δείτε άλλα πλάνα, γιατί δεν έκατσα πολύ σήμερα στη δερματολογική κλινική της κυρία Τζούμα, όσο υπολόγιζα. Βασικά υπολόγιζα για περισσότερο, αλλά όχι. Θα σας πω τι έγινε, δεν έκανα LPG και θα σας πω γιατί τώρα θα πάω στο αυτοκίνητο. Το βλέπετε, έτσι η πρώτη μου κίνηση ήταν να βάλω βενζίνη. Τώρα εσείς θα αναρωτιέστε γιατί εγώ δεν έκανα LPG. Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που πηγαίνω στο δερματολογικό ιατρείο της κυρίας Τζούμας και θα βγω τόσο γρήγορα. Γιατί συνήθως τα κλείνω έτσι όλα μαζί, επειδή αν έχει κίνηση στην Κηφισία, μου παίρνει χρόνο να πάω και να γυρίσω. Όπως τώρα, ας πούμε, με αρκετή ώρα στον δρόμο. Ενώ το πρωί κατέβηκα μέσα σε περίπου 25 λεπτάκια ήμουνα εκεί. Τώρα, ας πούμε, που έχει λίγο κίνηση, λίγο ταλαιπωρήθηκα. Οπότε, όταν είναι να πάω στο ιατρείο της κυρίας Τζούμα, πάντα τα κλείνω έτσι 2-3 μαζί μαζεμένα, για να μην ανεβοκατεβαίνω. Αλλά τίποτα, έκανα μόνο τη θεραπεία μου εδώ πέρα για την ουλή που μου έχει μείνει από την ελιά. Και τώρα πάω σπίτι λίγο να χαλαρώσω και να σας εξηγήσω για ποιον λόγο δεν έκανα LPG και γιατί πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα κέντρα τα οποία εμπιστευόμαστε, τους γιατρούς, οτιδήποτε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι, γιατί διαβάζουμε και ακούμε και τα τέρατα, έτσι. Τόσο και τόσο έχουμε δει και έχουμε ακούσει. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω επιστρέψει στο σπίτι και πάμε να μπούμε κατευθείαν στο Zoom, γιατί σίγουρα θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο δεν έκανα LPG. Ειδικά όσες ενδιαφέρεστε να κάνετε LPG, θα σας φαίνεται περίεργο γιατί πήγα με τη χαρά και έμεινα με τη χαρά. Πραγματικά ξέρετε πόσο το περίμενα. Το περίμενα σαν τρελή να κάνω LPG, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Έχω ακούσει ότι κάνει και φοβερή δουλειά στην κατακράτηση, πέρα από την κυταρίτιδα, χαλάρωση κλπ. Ξέρω ότι κάνει πολύ καλό στην κατακράτηση. Ότι φεύγει η κατακράτηση εννοώ, όχι ότι την βοηθάει να μένει. Και πραγματικά πήγα μέσα στη χαρά, με χαρά πολύ για να το κάνω. Και όταν τελειώσαμε εδώ πέρα με το σημαδάκι μου, το οποίο επειδή με ρωτάτε πάρα πολλές, με το που τελειώσω θα σας μιλήσω για το πριν και το μετά, θέλω να τελειώσει πρώτα και μετά να σας πω, πάει πάντως καλά. Μετά από αυτό, έβαλα το όλο σώμα μου, το κορμάκι που μου δώσανε εκεί πέρα, ξάπλωσα και ήρθε η κοπέλα μέσα για να ξεκινήσουμε το LPG. Ήρθε όμως στην αρχή με ένα τάμπλετ, μου λέει θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε. Της λέω εννοείται. Με ρώτησε αν είμαι έγκυος, της είπα όχι. Με ρώτησε αν έχω κάνει πρόσφατο χειρουργείο, της είπα όχι. Με ρώτησε πάρα πολλά πράγματα. Της έλεγα όχι, 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 όχι. Ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου, όμως εγώ υπολόγιζα χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιος είναι ο ξενοδόχος? Τα αιμοπετάλια μου. Που σας έχω ξαναπεί ότι έχω ένα θέμα υγείας και ότι εκεί γύρω στην όταν ανηλικιώθηκα και γύρω στο 17-18 παρατηρήσαμε ότι έχω πάρα πολλά αιμοπετάλια, μιλάμε για φοβερά τρελό αριθμό. Σας έχω ξαναμιλήσει ότι γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσα να θυλάσω γιατί απαγορεύεται, είναι ο λόγος που γέννησα πρόωρα, γενικότερα σας έχω αναφέρει έτσι κάποια πράγματα. Κοιτάτε να δείτε όμως που γι' αυτό τον λόγο δεν κατάφερα να κάνω και LPG. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, είναι πολλά τα απαγορευτικά. Με το πρόβλημα υγείας που έχω. Στο LPG δεν φταίνε τα πολλά αιμοπετάλια, φταίει το ότι κάνω μια αντιπαικτική θεραπεία. Γιατί ήταν στις ερωτήσεις κοπέλας. Μου λέει, κάνετε κάποια αντιπαικτική θεραπεία? Και με το που μου είπε αυτό, ένιωσα το χαστούκι να σκάει στο μόγουλό μου και λέω, έμεινες με τη χαρά Μαρινέλη, πάει το LPG, δεν θα καταφέρεις να κάνεις. Ήρθε και η γιατρός η κυρία Ζούγρη, η οποία έχει αναλάβει εδώ πέρα και το σημαδάκι μου, να μιλήσουμε γι' αυτό και μου είπε, δεν γίνεται. Τη είπα, okay, εννοείται. Τι να πω, εμπιστεύομαι πάρα πολύ και την κυρία Τζούμα και όλη της την ομάδα. Ειλικρινά, ούτε καν θα μου παίρνει από το μυαλό ότι δεν μπορώ να κάνω LPG λόγω αυτού του θέματος. Ούτε καν το ανέφερα. Απλά έκλεισα το ραντεβού μου, έτοιμη να πάω. Και πήγα εκεί και επειδή με ρώτησε η κοπέλα και επειδή ακολουθήσαν σωστά το πρωτόκολλο, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορώ να κάνω LPG. Αυτό ήθελα να σας πω σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει το LPG, να γνωρίζετε ότι κάντε κάποιες ερωτήσεις πριν πάτε ή πριν κλείσετε ραντεβού ή αν έχετε κάποιο θέμα υγείας να το αναφέρετε. Όμως καταλήξαμε στο ότι μπορώ να κάνω μεσοθεραπεία για την κυταρίτιδά μου και για λίγο σύσφυξη. Οπότε θα πάω να κάνω μεσοθεραπεία. Το έκλεισα το ραντεβουδάκι μου και θα πάω να κάνω τη μεσοθεραπεία μου. Και okay, μια χαρά και η μεσοθεραπεία. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τη μεσοθεραπεία, αλλά ήθελα το LPG. Ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Καλημερούδια, για δεύτερη φορά. Είναι η επόμενη μέρα. Είναι Τετάρτη, όχι, είναι Πέμπτη, 4 Μαΐου. Έχω μπερδέψει τις μέρες τώρα, επειδή τη Δευτέρα ήταν η αργία της Πρωτομαγιάς. Πραγματικά έχω μπερδέψει τα μπούτια μου με τις μέρες. Για λίγο νόμιζα πως δεν έχω γάλα και τρελάθηκα, γιατί δεν πίνω το κανονικό. Εγώ πίνω μόνο γάλα καρύδας και μόνο δέλτα. Δεν μ' αρέσει κανένα άλλο από όσα έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι το πιο... με την πιο ήπια γεύση, γιατί
Δεν αντέχω το φρέσκο γάλα εγώ γενικότερα, γιατί μου θυμίζει φρέσκο γάλα. Ταλαιπωρούμε άσχημα. Λοιπόν, τρώω πρωινό, πάω λίγο να σου λιποθώ, γιατί έχουμε φωτογράφηση σήμερα και έχω και πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα πρέπει να πάω οδοντίατρο. Έχω κλείσει οδοντίατρο την ίδια ώρα με ένα event. Βασικά, πρώτα έκλεισα τον οδοντίατρο και μετά μου ήρθε η πρόσκληση για το event. Είναι ακριβώς την ίδια ώρα και είναι πάρα πολύ μακριά το ένα με το άλλο. Το event είναι στο κέντρο. Είναι στη Βουκουρεστίου. Τώρα πώς θα καταφέρω να συνδυάσω και τα δύο δεν ξέρω. Θα πάω οδοντίατρο. Αν τελειώσω νωρίς, θα κάνω την κίνησή μου να πάω διαφορετικά. Θα επιστρέψω στο σπίτι. Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί. Τα μαλλιά τα άφησα έτσι όπως ήταν από χθες σπασμένα, αφού έχει μείνει αυτή η ελαφρή μπουκλίτσα να μην τα καίω τώρα χωρίς λόγο. Έχω βάλει βέβαια τον dry shampoo μου. Και βάφτηκα γιατί θέλω να κάνω έτσι και θα σας τραβήξω και κάποια πλάνα, να σας δείξω τα ρούχα τα οποία θα φωτογραφίσουμε. Να δείτε τη νέα συλλογή που έχει φέρει η αδερφή μου στον Dior. Και θα κάνω και κάποιες ιστορίες για τον Dior σήμερα, έτσι λίγο να βοηθήσω. Βοηθάω όσο μπορώ την αδερφή μου σε αυτό το νέο βήμα. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι αυτό εδώ πέρα το νεσεσεράκι από μοχίτο που έχω πάρει εδώ, τι να σας πω, το έχω καραβολευτεί, είναι συνέχεια τα καλλιντικά μου σε τάξη, δεν χαλάει τίποτα, είναι έτσι τόσο ωραίοι θήκες που σε προκαλεί και εκείνο μετά να τα ξαναβάζεις στη θέση του. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ. Είναι από τις αγορές που έχω ευχαριστηθεί. Εντάξει, έχει αρχίσει και αυτό και λερώνεται λίγο εσωτερικά. Κάτι θα σας δείξω. Να, εδώ πέρα, ας πούμε, που έχω τα πινέλα μου, βλέπετε. Αλλά οκ, okay, εντάξει, με ένα μορομάντιλο θα το κάνω. Γιατί τώρα αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να πλήθει, επειδή έχει αυτό εδώ. Νομίζω θα χαλάσει αν το βάλω στο πλυντήριο. Όπως έχω αγαπήσει και πάρα πολύ, καθίστε να σας δείξω τώρα που έπεσε το μάτι μου. Ένα αντιλιακό για εσάς που είσαστε λιπαρές, όσες είσαστε λιπαρές, κορίτσια, πάρτε αυτό το αντιλιακό εδώ και θα με θυμηθείτε, θα το βρείτε στα Sephora. Είναι εξαιρετικό, δεν γυαλίζει το πρόσωπο καθόλου. Εγώ που είμαι super duper λιπαρή, το ξέρετε, μιλάμε, η λιπαρότητά μου έχει επιστρέψει, μετά την εγκυμοσύνη είχε λίγο κάπως διορθωθεί το θέμα, αλλά έχει επιστρέψει τώρα για τα καλά. Και τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό να ξέρετε, το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Το βάζεις στο πρόσωπο και νιώθεις ότι απλώνεις πούδρα, δεν καταλαβαίνεις ότι χρησιμοποιείς αντιλιακό. Δεν κολλάει καθόλου, δεν γυαλίζει καθόλου, είναι εξαιρετικότατο. Έχει διάφορα, έχει και αν θέλετε πιο λαμπερό αποτέλεσμα, έχει για πιο μάτ, πιο ενυδατικό, έχει διάφορα αυτή η εταιρεία. Εγώ έχω δοκιμάσει αυτό που είναι για λαμπερό αποτέλεσμα και όντως αφήνει λαμπερό αποτέλεσμα, αλλά επειδή εγώ είμαι λιπαρή δεν το προτιμάω τόσο. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό, το matte screen, και είναι τέλειο. Έχουμε ξεκινήσει εδώ να βγάζουμε φωτογραφίες στα ρούχα. Δείτε εδώ πέρα αυτό το φόρεμα. Είναι τέλειο. Το μεταξύ είναι και σε πολύ καλή τιμή. Και είναι από τα πιο άνετα φορέματα. Πραγματικά πάρα πολύ άνετο. Και καλύπτει και small μέχρι και extra large, να ξέρετε. Είναι τόσο όσο είτε για πλατφόρμα, σπαντρίγια, για. Πώς το λένε, σανδαλάκι. Αυτό. Και βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Βγαίνει και στο μπλε εδώ. Βγαίνει σε μαύρο, σε χακί, χαμός. Θα σας δείχνω μερικά από αυτά που θα βάζω τώρα, δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά θα σας δείχνω κάποια και έτσι να ρίξετε μια ματιά. Πόσο ανοίγει το μάτι και η διάθεση με τα καλοκαιρινά τα ρούχα, ρε παιδάκι μου. Παρόλο που το καλοκαίρι, ξέρετε, το εγώ δεν το συμπαθώ τα ρούχα το όμως, του καλοκαιριού, για μένα είναι. Δείτε εδώ τι ωραίο, πόσο girly, βγαίνει και σε πράσινο και σε μαύρο, όπως μπορείτε να δείτε. Και μου αρέσει που κάνεις εδώ πέρα με το βολανάκια του εδώ, κουμπάκια. Τέλεια. Εδώ. Έλα μέσα, να πεις ένα γεια. Ακούνε Ματίνα, Ματίνα, τα ρούχα της Ματίνας. Λοιπόν, δείτε και αυτό εδώ πέρα τι ωραία, εντάξει. Έρωτας, το κρατάω να ξέρεις. Κρατήσω. Να ξέρεις, καλά, εντάξει. Έχεις. Δείτε και η φούστα τι ωραία που είναι. Η πληρωμή σου ως μοντέλο είναι όμως, μην ζητήσεις τίποτα άλλο. Εντάξει, μου αρκεί. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το τοπάκι βγαίνει και με μαύρους ρόμβους. Τι είναι, ρόμβους, πάρα πολύ ωραία. Δείτε άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο εδώ. Αυτή η φούστα είναι τέλεια, βγαίνει και σε μαύρη. Και είναι φορεμένη απλά με ένα t-shirt. Ένα απλό μπλουζάκι είναι, απλά κάνει έτσι λίγο χρυσαφή και δείχνει πιο καλό. Αλλά
Θα σας το δείξω και με t-shirt απλό. Κανονικό t-shirt που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία αυτή εδώ η φούστα. Είναι τέλεια, είτε με γόβα, είτε με πέδιλο, με σνιγκεράκι μπορεί να φορεθεί. Το χειμώνα, ακόμα και το χειμώνα μπορείτε να τη φορέσετε με ένα πακαλισόν και αρβιλάκια. Είναι για όλες τις εποχές. Έχει φέρει και πάρα πολύ ωραίες βρεμούδες. Δείτε εδώ πέρα τι ωραίο χρώμα. Βγαίνει και σε μαύρο, βγαίνει σε μπλε, σε λευκό. Ωραίες. Πάρα πολύ άνετα, γιατί έχουν λάστιχο πίσω εντωμεταξύ. Και με απλό t-shirt. Τι ωραίες που είναι. Πάρα πολύ ωραίες. Χάθηκα. Έφτασε απόγευμα για να καταφέρω να σας ξαναμιλήσω. Τελειώσαμε. Μας πήρε πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση. Πάρα πολύ. Αλλά τα ρούχα είναι τέλεια. Σας έδειξα μερικά και εδώ. Τράβηξα κάποια πλάνα για να σας ανεβάσω και εδώ. Πάρα πολύ όμορφα τα ρούχα της. Και εγώ ήμουν σε φάση τώρα που λέγα: ποιο να πάρω, να πάρω αυτό. Όχι, να πάρω εκείνο. Να πάρω αυτό ή να πάρω καλύτερα αυτό. Ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση κι εγώ. Και τώρα έχω έρθει οδοντίατρο. Με έναν όχι πάρα πολύ καλό πονοκέφαλο για να σας είμαι ειλικρινής, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχω παρκάρει λίγο μακριά, αλλά θα βρω τώρα πιο κάτω. Εγώ λέω να το επιχειρήσω. Για να δούμε. Στο στρίμωγμα ήρθα τώρα, έτσι εδώ πέρα για να παιδευτώ λίγο. Ενώ η προηγούμενη θέση ήταν αεροδρόμιο εντωμεταξύ. Για να δούμε πόσο επιτυχία θα έχει αυτό. Τα κατάφερα! Λοιπόν, οπότε πάω οδοντίατρο με έναν πάρα πολύ άσχημο πονοκέφαλο, τον οποίο ούτε καν, δηλαδή, και τι δεν έχω κάνει για να μου περάσει και τίποτα, δεν μου κάνει απολύτως τίποτα, τίποτα. Και μετά, αν είμαι καλά, θα φύγω να κατέβω σε ένα event που έχω. Στο δεύτερο, μόνο στο τέταρτο. Έχω μπερδέψει τα βαβλία και τα πασχάλια. Έτσι δεν θυμάμαι σε ποιον ώρα φωνώ κάθε γιατρό του. Δεν είχα συνειδητοποιήσει καλά. Μου είχε κάνει λίγο νάρκωση τώρα, γι' αυτό μιλάω να έχω πάθει εγκεφαλικό. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα μείνω με αυτό το μικροσκοπικό δεντάκι για 2 εβδομάδες μέχρι να μπει η θήκη. Έκανα και τη βολτούλα μου. Ακόμα δεν έχει φύγει νάρκωση εντωμεταξύ και μου έκανε ελευθερία. Τέλος πάντων, πήγα και μια βολτούλα μέχρι τα Άττικα. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και πήγα να το δω και από κοντά. Και μετά, αφού πήγα εκεί να το δω από κοντά, είδα και κάτι άλλο από κοντά και μπερδεύτηκα και δεν πήρα τίποτα τα δύο. Παρασκευιάσει, είναι Παρασκευή κανονικά και με τον νόμο. Σήμερα κατάφερα να καθίσω έτσι λίγο να σας χαιρετήσω και να σας κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί εχθές με το που γύρισα έπρεπε να πέσει ο Αλέξανδρος για ύπνο, βασικά τον είχε βάλει ο Κανάκης για ύπνο και τα λοιπά, και φανταστείτε, εγώ με το που γύρισα τον είδα 5 λεπτά και έπρεπε να πέσει για ύπνο, τον βάζουμε 8-8.30 κοιμάται, και την ώρα που εγώ άδειασα έκανα έτσι ένα μπάνιο και είχα χρόνο να καθίσω να σας χαιρετήσω, δεν μπορούσα να μιλήσω πάρα πολύ. Γιατί ο Αλεξάνδρος για την πρώτη 1 με 2 ώρες και να χτυπάστε ταμπούρλο και ντεύχη και ό,τι θες, δεν ξυπνάει. Μετά αρχίζει και χαλαρώνει λίγο ο ύπνος του και με τον παραμικρό θόρυβο λίγο ενοχλείται. Οπότε, επειδή δεν ήθελα να τον ενοχλήσω, ήθελα να κάνω ησυχία. Οπότε τώρα βρήκα χρόνο. Και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Έχουμε τρέξει, έχουμε πάει παντού. Αλλά επειδή γύρισε και ο Κανάκης από ένα ταξίδι με τη δουλειά, με το που πήραμε τον Αλέξανδρο από το σχολείο, πήγαμε και να φάμε. Να πάμε έτσι μια βόλτα. Και πριν από αυτό, πήγαμε να κάνουμε κάποιες δουλειές για το αυτοκίνητο, για το σπίτι κλπ. Και περνώντας έξω από το φαρμακείο, κοιτάξτε εδώ να δείτε τι πήρα. Καλά, αυτή την έχω πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Πήρα τη Σαβέν, το καθαριστικό, το κλασικό αυτό που νομίζω πως δεν υπάρχει σπίτι
με πρόσωπο με ακμή και να μην έχει περάσει από τα χέρια του. Είναι αυτά εδώ τα προϊόντα είναι που βάζα στην εφηβεία, εκεί στα 17, 18, 19, 20, με αυτά και με άλλη μια κρέμα, τέλος πάντων, πιο βαριά κρέμα. Με αυτά έχω, είχα φτιάξει το πρόσωπό μου, γιατί είχα πάρα πολύ ακμή μικρή και επειδή κάτι δεν πάει καλά με το πρόσωπό μου, πάρα πολύ, δηλαδή πίστευα ότι είναι η περίοδος, αλλά και τώρα που έχει τελειώσει η περίοδος μου ξαναβγάζω και δεν ξέρω τι έχει γίνει, οπότε πήρα αυτά εδώ να τα βάζω λίγο εντατικά για 2-3 εβδομάδες και αν δεν δω διαφορά, όταν θα ξαναπάω στην κλινική της κυρίας Τζούμα για να κάνω τη μεσοθεραπεία θα ρωτήσω. Και μου ήρθε και ένα δέμα πριν σας δείξω κάτι που θέλω να σας δείξω πριν κλείσουμε, και εσάς που είστε στην ηλικία μου ή και τις πιο παλιές, θα σας πω χρόνια πίσω, τις πιο παλιές, τις πιο μεγάλες ηλικιακά ήθελα να πω, θα σας πάω χρόνια πίσω γιατί οι μικρότερες δεν νομίζω καν να ξέρουν τι σημαίνει pick up. Θα σας δείξω τι βρήκε ο μπαμπάκι μου στην αποθήκη. Αλλά πρώτα θέλω να σας δείξω κάτι που έχω παραγγείλει από Ζάρα και λογικά είναι αυτό, ναι. Ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω. Έχω κάνει παραγγελία για τα καλοκαιρινά του Αλέξανδρου. Αλλά μου έχουν, θα μου έρθουν σπαστά, δεν ξέρω γιατί τι γίνεται. Ενώ έκανα μία παραγγελία από τα Ζάρα, θα μου έρθουν σπαστά. Και το ένα από αυτά που έχω παραγγείλει, εντάξει είναι τέλειο. Λοιπόν, του πήρα αυτό εδώ πέρα το γκρι το σορτσάκι, ένα απλό γκρι σορτσάκι. Αλλά δείτε πάνω, του πήρα ένα τύπου πουκαμισάκι, δεν είναι πουκαμισάκι, είναι, αχ πώς λέγονται αυτά, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, κοιτάξτε, και εδώ πέρα μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Απλά δεν έχεις την επιλογή για πολλά γράμματα, έχεις την επιλογή μέχρι 4-5 γράμματα νομίζω είχε, δεν είχε παραπάνω. Εγώ ήθελα να του γράψω ολόκληρο το Αλέξανδρος, γιατί μου αρέσει να τον φωνάζουμε με ολόκληρο το όνομά του, μου αρέσει πάρα πολύ το όνομά του Αλέξανδρο και θέλω να το φωνάζουμε, να το χρησιμοποιούμε όλο το όνομά του, αλλά επειδή δεν σου έδινε αυτή την δυνατότητα, έγραψα Alex και έβαλα και μια καρδούλα. Μπορούσες να βάλεις κάποιο σχεδιάκι, είχε διάφορα να επιλέξεις, αλλά στο όνομα σου έδινε μέχρι τώρα 4-5 γράμματα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε του πήρα και αυτό εδώ, θα είναι τέλειο να το φοράει έτσι τώρα που... Μου φαίνεται λίγο μεγάλο μου ζητούν ο Αλέξανδρο αυτό ρε παιδιά, εν τω μεταξύ είναι... Είναι στο ύψος του ακριβώς, τέλος πάντων, αλλά μου φαίνεται λίγο φαρδί, εκτός και είναι το στυλ του να είναι έτσι. Φαρδί. Αυτό έχει έρθει μέχρι στιγμής, του έχουμε πάρει και άλλα πράγματα και άλλα έτσι σετάκια. Του Αλέξανδρου τα παίρνω σετ. Δεν μπορώ διαφορετικά, τα θέλω σετ για να μπορώ να ξέρω τι θα συνδυάσουμε με το πάνω και με το κάτω. Έχει και σε άλλα ρούχα νομίζω την επιλογή να το κάνεις αυτό. Έχει την επιλογή να το κάνεις και σε καπέλα και έχει και σε κάποια κοριτσίστικα ρουχαλάκια είδα. Μπείτε να ρίξετε μια ματιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά αν το παιδάκι σας έχει και μικρό όνομα. Θα είναι τέλειο να το κάνετε, έτσι θα είναι όλο το όνομα του πάνω, πολύ μου άρεσε. Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε και κάποια αρχικά, τα αρχικά του όνοματός του, αλλά και του επιθέτου, αλλά εντάξει, το Alex θεώρησε ότι είναι πιο ok. Απλά μου αρέσει να τον γνωρίζουμε Αλέξανδρο και όχι Alex. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, πολύ το περίμενα με πολύ χαρά και περιμένω κι άλλα τώρα, θα σας τα δείξω. Για να πάρετε έτσι ιδέες, μάλιστα είδα εγώ την παραγγελία την έκανα μέσα στη τέλη Απριλίου και είδα ότι από 1η Μαΐου έχει βάλει και κάποιες εκτόσεις, οπότε αν θέλετε μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Και τώρα έχω κι άλλα να σας πω εδώ πέρα παιδιά, τώρα με έχει πιάσει πολύ λογία μου γιατί σήμερα ήταν μια μέρα που ήρθαν πράγματα και βρήκα και πράγματα που θέλω να σας δείξω. Αρχικά πριν σας δείξω εδώ πέρα κάποιους δίσκους που κρατάω, θα τρελαθείτε. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί στο τελευταίο μου βίντεο που σας είπα τους προβληματισμούς μου και για το θέμα του σχολείου του Αλέξανδρου, μου στείλατε άπειρα μηνύματα και προσωπικά και εδώ στο YouTube που μου λέγατε ότι και εμένα το παιδάκι μου έχει γεννηθεί Δεκέμβρη και πήγαν όλα τέλεια και στο δημοτικό είναι από τους καλύτερους μαθητές και ότι μπορεί ή παρακολουθεί σωστά το μάθημα ή ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει τα άλλα παιδιά που έχουν γεννηθεί αρχές. Και πραγματικά μου δώσατε θάρρος. Βέβαια, έχω και μηνύματα τα οποία μου λέγατε ότι εμείς για καλύτερα επιλέξαμε να ξαναεπαναλάβει το νηπιαγωγείο, δηλαδή να κάνει προνήπιο και δύο φορές το νήπιο για να είναι πιο έτοιμο το παιδάκι για το δημοτικό. Εγώ στο νηπιαγωγείο θα το δω αυτό, θα δω το παιδάκι πώς και τι και αν δω ότι μπορεί θα το συνεχίσουμε. Αν όχι θα ξανακάνουμε το νηπιαγωγείο, δεν έγινε και τίποτα. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου δώσατε πάρα πολύ θάρρος, πάρα πολύ θάρρος. Και μου αρέσει όταν συζητάω έτσι μαζί σας προβληματισμούς, γιατί είσαστε αρκετοί που βλέπετε τα βίντεο και είσαστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε κάποια από εσάς έχετε εμπειρία πάνω σε κάτι που συζητάμε και μπορείτε να μου λέτε την άποψή σας και τη γνώμη σας και πραγματικά μου αρέσει και
να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, μην τρέπεστε να μου γράφετε μηνύματα, γιατί πολλοί μου γράψατε ότι δεν έχω ξανασχολιάσει, αλλά ήθελα να βοηθήσω και να σου πω ότι. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να το κάνετε. Μην τρέπεστε να γράφετε μηνύματα. Και ο μπαμπάς μου σήμερα το πρωί κάθεσε και έψαξε λίγο, έβαλε μια τάξη στην αποθήκη και βρήκε κάποιους δίσκους που με πήγανε πάρα πολύ πίσω και σίγουρα θα πάω και εσάς πίσω. Όσες είχατε σπίτι pick-up και είχατε δίσκους, σίγουρα κάποιον από αυτούς θα θυμηθείτε. Εμένα ο αγαπημένος μου ήταν τα στρουμφάκια. Κοιτάξτε εδώ. Καλά, το έχω χιλιομουτζουρώσει εντωμεταξύ. Κοιτάξτε εδώ πέρα, όλο στο λέω το έχω κάνει. Πραγματικά ήταν τα αγαπημένα μου και συνέχεια βάζω τον Αλέξανδρο στο YouTube, υπάρχει. Αν θυμηθώ, θα σας βάλω από κάτω για να βρείτε ποιο δίσκο είναι. Να το βάλετε στα παιδάκια σας, είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο. Όπως και αυτό εδώ πέρα έχω βρει στο YouTube και έχω βάλει στον Αλέξανδρο. Παιδικά τραγούδια από την Olympic. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Μια ωραία πεταλούδα, κουνελάκι, δεν περνάς κυρία Μαρία, φεγγαράκι μου λαμπρό, τσιριτρό. Αυτά τα πρόσωπα είναι όλα μου τα παιδικά χρόνια σε μια φωτογραφία. Αυτά τα σκίτσα, αυτά τα παιδάκια, παιδιά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινούμαι που τα βλέπω. Εννοείται και τα στρουμφάκια και εννοείται και ο επόμενος δίσκος που είναι από την Olympic, η κοκκινοσκουφίτσα. Εδώ μέσα είχε την κοκκινοσκουφίτσα, τα τρία γουρνάκια, την πεντάμορφη και το τέρας. Την πεντάμορφη και το τέρας πάντα με τρόμαζε και πάντα τη μουσική, την ανατριχιαστική που έχει αυτό το παραμύθι, την έχω στα αυτιά μου. Αυτό δεν το έχω ψάξει ποτέ, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν θυμόμουν ότι είναι της Olympic Spa. Θα το ψάξω όμως στο YouTube, σίγουρα θα υπάρχει κάπως κάπου. Γιατί τώρα δεν έχουμε pick-up. Έχουν οι γονείς μου, αλλά εγώ δεν έχω εδώ. Απίστευτο. Και ένας δίσκος πιο φρέσκος, γιατί αυτή εδώ πέρα, ας πούμε, τα στροφάκια είναι από το 1984. Ένας πιο φρέσκος δίσκος που είναι από το 1994 είναι της Mariah Carey. Ο δίσκος με τα κλασικά χριστουγεννιάτικά της τραγούδια. Σοκ! Σοκ, παιδιά! Δεν το θυμόμουν ότι τα έχουμε. Πραγματικά δεν θυμόμουν ότι τα έχουμε, γιατί έχω να τα δω. Έχω να τους δω τους δίσκους από το παλιό μας το σπίτι. Λοιπόν, αυτά. Με έπιασε τον μπίρι-μπίρι μου τώρα στο τέλος του βίντεο. Αλλά μου έχετε πει ότι σας αρέσει τον μπίρι-μπίρι, οπότε θα το κρατήσω. Δεν θα το πετσοκόψω το βίντεο, γιατί συνήθως αν βλέπω ότι το παρακάνω το πετσοκόβω. Αλλά μου έχετε πει ότι σας αρέσει η συζήτηση. Αλλά τώρα γινόταν να μην σας τα δείξω αυτά εδώ. Ή να μην σας δείξω αυτό που είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αν έχετε παιδάκια ή κάποιο νηψάκι ή βαφτιστήρι που θέλετε να του κάνετε ένα πιο ιδιαίτερο δώρο, νομίζω θα είναι ό,τι πρέπει αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και εμείς πρωτοθέως θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με νέο βίντεο και θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα σας τραβήξω, αν θα σας τραβήξω εκείνη την ημέρα ή μια μέρα μετά να σας δείξω. Θα δούμε, γιατί έχω να κάνω κάτι πάρα πολύ ωραίο την επόμενη εβδομάδα και λογικά θα σας πάρω μαζί. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, τα λέμε πάλι το επόμενο Σάββατο. Yeah.